Λοιπόν, εδώ κοντά μας στο στούντιο είναι ο κύριος Στέλιος Κουλόγλου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλή πολλά. Χρονιά. Πολλά. Τι να ευχηθούμε για το 2017. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια ευχή που να αφορά τη χώρα, τους πολίτες, όλο αυτό το πράγμα που λέγαμε πριν για τους πόρους. Κοιτάξτε, διεθνώς και διεθνώς βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Και διεθνώς, ναι. Το καλό είναι να μην είναι χειρότερο από το 16, θα έλεγα. Αυτό είπα και εγώ στην αρχή. Η ρεαλιστική ευχή είναι αυτή. Να μην είναι αυτό είπε και ο Χρήστος, να είναι λίγο καλύτερο από το, από το 16 το 17. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στα εσωτερικά μας εδώ, θα μπορέσει να είναι λίγο καλύτερο από το 16. Πριν από λίγο παρουσιάσαμε ένα πακέτο φόρων, που πολλοί χαρακτηρίζουν φόρο επιδρομή, σε όλα τα είδη της καθημερινότητας. Πώς θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα ο πολίτης? Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολη αυτή η φόρη, το ξέραμε ήδη. Δηλαδή, έχετε τοποθετηθεί και επαφή, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Τώρα το συνειδητοποιούμε απλώς. Είναι φόροι οι οποίοι έχουν επιβληθεί. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, θεωρώ. Βέβαια, για μια κατηγορία πολύ χαμηλών, με πολύ χαμηλές αποδοχές, είναι ευνοϊκότερες από τις παλιότερες. Αλλά για νέους που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις και όλα αυτά, οι ελεύθερες επαγγελματίες. Ναι, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε γιατί να είναι τόσο χαμηλές οι αποδοχές οι αρχικές για τους νέους. Είναι δύσκολο. Σωστά. Τώρα, θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Δεν έχουν βγει όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλοι. Για να δούμε, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος κλείνει τα μπλοκάκια και αυτό αντί να έχει καλό, βγαίνει σε κακό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά, στη γενικότερη ερώτηση, τα πράγματα θα πάνε καλά εάν κλείσουν όλα αυτά που οι εκκρεμότητες, οι αξιολογίες κτλ. Θα κλείσει, προχωρήσει. Βλέπετε να κλείνει. Γιατί σήμερα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι θα μας ζητήσουν ένα πακέτο μέτρων, λέει. Εάν θεωρώ ότι ο Σόιμπλε δεν θέλει να κλείσει αξιολόγηση και θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Και θέλει να ρίξει την κυβέρνηση για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης θα του κάνει περισσότερα χατήρια. Και δεύτερο, γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα, θέλει να βάλει την τελική λύση με την Ελλάδα. Η τελική λύση με την Ελλάδα είναι να την κάνει η Βουλγαρία και να τη διώξει και από την Ευρωζώνη, κάτι που δεν κατάφερε το καλοκαίρι του 2015. Brexit δηλαδή. Αυτό επιδιώκει ο Γερμανός. Αυτό επιδιώκει ο κ. Σόιμπλε. Επομένως, έχουμε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, δεδομένου ότι στο Eurogroup που αποφασίζει τελικά, δυστυχώς, είναι αυτός που κυριαρχεί. Στα άλλα επίπεδα, η εικόνα της Ελλάδας έχει πολύ βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερα. Και ο Τσακαλώτος έχει κάνει καλή δουλειά στις σχέσεις με τους διαπραγματεύσεις και όλα αυτά. Αλλά είδαμε ότι επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μαζί μας. Η Κομισιόν είναι μαζί μας. Ο Ομπάμα. Ναι, είδαμε όμως και άλλα πράγματα. Εξακολουθείτε να καλείτε τον κύριο Τσίπρα να κάνει εκλογές? Λοιπόν, προσοχή. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Θεωρώ ότι το χειρότερο σενάριο για τη χώρα θα ήταν αυτή τη στιγμή να γίνουν εκλογές. Δηλαδή δεν συμφέρει τη χώρα. Ναι. Και λυπάμαι που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει σε κάτι το οποίο δεν είναι καλό ούτε και για τον ίδιο. Γιατί ακόμα και αν κέρδιζε θα παραλάμβανε χάος. Από την άλλη μεριά, αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν ο Σόιμπλε έχει αποφασίσει να σε πάει σε εκλογές, δηλαδή να σε ρίξει, θα πρέπει εσύ να αποφασίσεις πότε θα τις κάνεις. Δηλαδή να μην σε πάει σε ροκανίσει για κανένα εξάμηνο και ζήσουμε τα ίδια με το 2015, αντεπίσω, τώρα όχι κτλ. Γιατί αυτό, παράλληλα με τα φορολογικά μέτρα και όλα αυτά τα μέτρα, δημιουργούν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Οπότε και αυτό θέλει να κάνει. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Σόιμπλε λέει, έχει πει και στους άλλους επιτρόπους, ότι εγώ θα το ρίξω. Αυτή είναι η. Έχει πει ο Σόιμπλε, εγώ θα ρίξω τον Τσίπρα. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι. Και είναι μια εκδικητική στάση, η οποία όμως συνδυάζεται και με τα γενικότερα σχέδιά του, γιατί είδαμε και τελευταία ότι μίλησε, είπε ότι η Ευρώπη δεν είναι σωστή η Ευρώπη αυτή αρχιτεκτονική, πρέπει να αλλάξουμε αρχιτεκτονική. Άρα εσείς καλείτε τον Τσίπρα να πέσει μόνος του. Όχι, εγώ λέω το εξής, ότι αν από τη στιγμή που θα κλείσουν τα πράγματα, δεν θα γίνει μακάρι να κλείσει η αξιολόγηση και να μπουν τα πράγματα σε μια πορεία. Δύσκολη πολύ πορεία, το βλέπουμε στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά παρόλα αυτά μπορεί η οικονομία να αρχίσει σιγά σιγά να ανακάπτει, να πάρει μπροστά και έτσι να ανοίξουν κάποιες θέσεις εργασίας και όλα αυτά. Να μειωθεί η ανεργία και άλλο, μειώθηκε λιγάκι σε σχέση με παλιότερα, αυτό είναι θετικό. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, θεωρώ ότι εσύ πρέπει να αποφασίσεις πότε θα δώσεις. Θα ξεκινήσει τη μάχη από τη στιγμή που άλλο θέλει να σου κάνει πόλεμο. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Ναι, όμως δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα οπότε δύο. Θα πρέπει να επιλέξει ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος πότε θα πάει σε εκλογές. Να είναι στην πρωτοβουλία του εννοείται. Ναι, εάν θεωρήσουμε
ότι το κακό σενάριο, δηλαδή το σενάριο του Σόιμπλε. Θα το πάει ένα εξάμεινο. Πάει σε ένα εξάμεινο. Τότε σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να κάτσει εσύ να φθαρεί. Να σε ροκανίσει. Αλλά πρέπει να αποφασίσει εσύ. Και νομίζω ότι αυτή η κίνηση με του χαμηλοσυνταξιούχου και το έκτακτο επίδομα ήταν μια σωστή κίνηση, ήταν και προειδοποίηση προ του. Προεκλογικό μου το λέτε. Προς τους ξένους. Ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε σε σκυλί στα μπέλη. Και αυτοί θέλουν να μας πάνε σε σκυλί στα μπέλη. Αφού επιτρέπει το λίμετα. Τώρα ή το ένα ισχύει, ότι δεν δίνουμε λογαριασμό, όπως το λέτε, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ή η υπογραφή του κύριου Τσακαλώτου που είπε προσήλωση, στοχοπροσήλωση, μνημόνιο και Άγιος ο Θεός. Τι από τα δύο. Λοιπόν, η εποχή δεν είναι αυτή. Έχει ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με τακτικό πόλεμο, θα χάσει. Το είδαμε και από το 2015. Την κοροϊδεύουμε ένα εβδομάδα, τι κάνουμε. Δεν έγινε αυτό. Ναι. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι μια τακτική αντάρτικη. Χτυπά και υποχωρεί. Αυτό που έγινε. Εμεί όμω μόνο στην υποχώρηση είμαστε. Όχι, όχι. Το επίδομα δεν ήταν. Το επίδομα δόθηκε. Ήρθε η υπογραφή μετά να υποχωρήσει. Αλλά δόθηκε. Ήταν μια. Χτυπάς, υποχωρείς, αναδιπλώνεσαι. Δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Γιατί αν κάνεις διαφορετικά θα σε συντρίψουν. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση που υπάρχει με την χώρα μας. Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως λέτε και όπως μας είπατε ότι έχετε και βάσιμες πληροφορίες. Η κατάλληλη εποχή για τον κύριο Τσίπρα να κάνει εκλογές πότε είναι? Α, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Καταρχήν όλοι υπάρχει ελπίδα και επίσης και από τις Βρυξέλλες. Το καμπανάκι είναι τέλος Ιανουαρίου, αν δεν κλείσει εξολόγηση. Νομίζω ότι τότε θα φανεί πια, αν με κάποιο τρόπο και ο Σόιμπλε υποχωρήσει και αποδεχτεί μια λύση. Αλλιώς λέτε, αν δεν βάλει νερό στο κρασί του, από τέλος Ιανουαρίου και μετά πρέπει να μετράμε αντίστροφα για εκλογές. Με τη θεώρησή σας. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα όλα αυτά είναι δικές μου απόψεις. Ναι, για μας μιλάμε. Κάθε φορά λέω κάτι και μετά πήγε ο κ. Μητσοτάκης στην συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και κατέθεσε κάτι που είχα πει για τις άδειες στα πρακτικά. Το οποίο είναι αστείο λίγο. Εγώ λέω το εξής, ότι αν δεν θέλω να μπω καθόλου, ελπίζω να κλείσει αξιολόγηση, αλλά αν δεν κλείσει αξιολόγηση πρέπει και σε πάνε να σε ρίξουν, θα πρέπει να αποφασίσεις εσύ. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα... Αλλά αυτό ρωτάμε. Αν δεν κλείσει αξιολόγηση τέλος Ιανουαρίου, σημαίνει ότι πάνε να σε ρίξουν? Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι αν δεν σου δώσουν την ευκαιρία ώστε η χώρα να μπήκε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης το Μάρτιο, που θα μας ευνοήσει πολύ, είναι 5 δις περίπου τα κέρδη που θα έχουμε, αν μπούμε στο πρόγραμμα αυτό, γιατί θα δανειζόμαστε λιγότερα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα είναι πλέον φανές ότι δεν θέλουν να σου δώσουν καμία λύση. Ναι. Τώρα, αυτό εξαρτάται με τις διεθνείς εξελίξεις, έχει να κάνει και με τη Γερμανία. Στη Γερμανία οι σοσιαλδημοκράτες θέλουν μια λύση, όπως και η Κομισιόν θέλει μια λύση με την Ελλάδα, θέλουν να ρίξουν νέα μέτωπα, αλλά είναι και ο Σόιμπλε, ο οποίος έχει υιοθετήσει και μια εκδικητική συμπεριφορά. Απευθυνόμενοι τώρα προς τους πολίτες, εννοώ τα κυβερνητικά στελέχη. Ισχύει αυτό που λέτε εσείς ότι θα πρέπει ανταρτοπόλεμο να χτυπάμε και να υποχωρούμε ή μόνο να χτυπάμε? Και το λέω γιατί ακούσαμε αρκετά κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι θα ξαναδοθούν επιδόματα. Τον Απρίλιο κιόλας. Αυτό τώρα θα γίνει ή θα είναι πάλι μια θέση υποχώρησης? Γιατί ο κόσμος περιμένει όταν ακούει κάτι τέτοιο από κυβερνητικά χείλη, έτσι δεν είναι? Αυτό υποθέτω ότι θα εξαρτηθεί από τις σχέσεις μας με τους εταίρους και από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εάν δεν πάνε τα πράγματα σαν διέξοδο και δεν έχεις πλέον σε μια αντιπαράθεση με τους... Όλα λοιπόν τέλος Ιανουαρίου. Όλα θα τα δούμε τέλος Ιανουαρίου. Θεωρώ ότι είναι μια κρίσιμη ημερομηνία. Βέβαια, εδώ και 7 χρόνια έχουμε κρίσιμες ημερομηνίες. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Επομένως, μπορεί να πάρει και λίγο. Αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, θα διαφανούν τα πράγματα. Και πάλι λέω ότι θέλω να ελπίζω ότι θα πάνε προς την καλή κατεύθυνση, να κλείσει η αξιολόγηση. Γιατί η χώρα δεν σηκώνει κι άλλες περιπέτειες. Έχει βασανιστεί όμως πάρα πολύ. Το να κλείσει, κλείσει όπως να είναι η αξιολόγηση. Γιατί το να κλείσει η αξιολόγηση, κυβερνητικά στελέχη λένε ότι σημαίνει μέτρα. Και εμείς δεν θέλουμε να τα κλείσουμε έτσι. Όχι, αν υπάρξουν, θεωρώ ότι με όλες τις διαβεβαιώσεις και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν με τον κόφτη και όλα αυτά κτλ., πλέον μέτρα για μετά το 2018 δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Είναι δέσμευση της χώρας, είναι δέσμευση των επόμενων κυβερνήσεων μετά το 2019. Καλά, τώρα υπογράψετε και το υπερτάμιο 99 χρόνια. Και αυτό δέσμευση της χώρας. Λοιπόν,
πρέπει να γίνει. Για 99 χρόνια, γι' αυτό το λέω. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εδώ πέρα έχει η χώρα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και για να αντιμετωπιστούν αυτά τα μέτρα πρέπει να υπάρξει ένα μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης και συνεργασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί να κυβερνηθεί έτσι η χώρα και καλό θα είναι αυτό να το. Μήπως να κάνει μια κίνηση ο κύριος Τσίπρας να φωνάξει τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που λέτε εγώ το ασπάσμα το 2010. Αλλά δεν γίνεται. Να κάνει μια κίνηση ο κύριος Τσίπρας προς τον κύριο Μητσοτάκη να του πει, έλα εδώ να τα δούμε κάτω να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μα εδώ δεν υπάρχει. Εδώ το επίδομα για το συνταξιούχους και ο κ. Μητσοτάκης λέει όχι. Ζητάει εκλογές 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές. Και θεωρώ ότι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε εκλογές. Αυτό είναι γνωστό στην αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει. Λάθος. Το γεγονός ότι δεν αφέθηκαν τα πράγματα να εξελιχθούν. Ομαλά όπως έπρεπε. Να κάνει δηλαδή ο Σαμαράς τη βρώμικη δουλειά, κατά τη γνώμη μου. Ήταν λάθος. Και έπρεπε να την κάνει τότε, το είχα δηλώσει και δημοσίως. Το είχατε δηλώσει, και λέγανε ότι θέλω να πάω αλλά δεν σας άκουσε κανένα. Και λέγανε ότι θέλω να πάω στο ποτάμι και τα λοιπά. Γιατί ο Σόιμπλε έδειχνε από τότε σαφέστατα με τη στάση που είχε πάρει απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν και πιο φιλική άλλωστε με αυτόν, είναι ότι θα υπάρξει αίμα. Ο Σόιμπλε κυβερνά τη χώρα. Ή εμείς. Λοιπόν, η χώρα είναι, όπως ξέρετε, είναι υποπεριορισμένη η κυριαρχία, γιατί χρωστάει. Και όπως χρωστάει, είτε άνθρωπος είναι αυτός, είτε χώρα, έχει λιγότερα περιθώρια κινήσεων. Φυσικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κτλ. Δεν αποφασίζει ο Σόιμπλε, αλλά η σχέση με την οικονομία σε να αποφασίσουμε με τους δανειστές. Δυστυχώς. Είναι αυτό που υπόγραψε ο κύριος Τσακαλώτος κανονικά. Έτσι. Αυτό έχει υπογραφεί από το 2010. Έχει υπογραφεί ότι από τη στιγμή που μπαίνεις σε διαδικασία μνημονίων, δυστυχώς είσαι υπό επιτήρηση. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα πρωθυπουργός ο Σόιμπλε. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, όχι ακριβώς, γιατί ο πρωθυπουργός αφορά τη συνολική διαχείριση της χώρας, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής κτλ. Αλλά στο θέμα ειδικότερα της οικονομίας είμαστε υπό επιτήρηση. Σαφές από τότε και εξακολουθούμε να είναι και τώρα. Και το γράμμα Τσακαλώτου αυτό ήταν μια αποδοχή της πραγματικότητας. Αλλά παράλληλα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δεις τι περιθώρια έχεις και τι μπορεί να κάνεις. Τι αλλάξαμε, κύριε Κουλόγλου, τότε 2 χρόνια. Αφού παρέμεινε ο Σόιμπλε εκεί που είναι. Και αφού ο Σόιμπλε κάνει κουμάντο στην οικονομία. Καθίστε να τελειώσει. Τι αλλάξαμε. Καθίστε να τελειώσει. Μέχρι τώρα ναι. Δεν έχει ανατραπεί αυτό. Εννοείται. Δόθηκε μια μάχη το 2015, το οποίο οδηγήθηκε σε ήττα. Ήταν μια ήττα, σε δικολόγηση της κυβέρνησης. Επομένως, αν με ρωτάτε αν έχει ανατραπεί αυτό το καθεστώς που επιβλήθηκε το 2010 με τα μνημόνια, δεν έχει ανατραπεί. Mm-hmm. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος πώς θα εξελιχθεί. Να κάνω μια ερώτηση. Αν επεκταθεί ο δημοσιονομικός κόφτης που λέει η κυβέρνηση ότι μπορεί να είναι το τρίκ για να μην πάρουμε μέτρα για μετά το 2018, δεν συνεπάγεται παράταση του μνημονίου. Δεν είναι μνημόνιο πλάς. Είναι αυτά τα μέτρα για το μεσοπρόδεσμο, τα οποία υπάρχουν μέσα στις συμφωνίες και θα πρέπει να συμφωνηθούν με τους δανειστές. Ναι. Και αυτή η πρόταση του Τσακαλώτου για το 2,5 συν 1, mm-hmm. Για πλεόνασμα, το 1% θα πηγαίνει στις επιχειρήσεις, ναι. Και τα λοιπά, αν το δεχτούν, είναι μια και αυτή συμβιβαστική πρόταση που δεν είναι το χειρότερο. Αν επεκτείνουμε όμως τον κόφτη, υπάρχει ένας κόφτης ο οποίος ισχύει. Τώρα φέτος δεν θα ενεργοποιηθεί γιατί φαίνεται ότι οικονομικά πήγαν καλά. Οι πράξεις της κυβέρνησης ήταν και χαμηλό το πλεόνασμα. Αν πάρουμε 3,5% πλεόνασμα από το 2018 και μετά για 2 χρόνια, λέω εγώ, όχι για 5 και 10 που λένε οι υπόλοιποι, και επεκταθεί ο δημοσιονομικός κόφτης, δεν είναι επέκταση του μνημονίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα τα πλεονέσματα, 3,5% από εκεί και μετά. Δηλαδή πρέπει να τα διαπραγματευτούμε προς τα κάτω. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αλλάζουν τα πράγματα και πολύ γρήγορα στην Ευρώπη. Οι ιστορικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη είναι δραματικές. Και σε όλο τον κόσμο είναι πολύ δραματικές. Αλήθεια. Θα το δούμε αυτό και στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχει η κυρία Ήπειρος όλο αυτό τον χρόνο. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά. Κυρία Γεροβασίλη, πρέπει να παραιτηθεί. Γιατί το λέτε αυτό? Το Σαββατοκύριακο είδατε ότι υπήρξε και αίτημα από την αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή ήταν μέτοχος σε μια εταιρεία η οποία έκανε δουλειές με το δημόσιο, δεν παραιτήθηκε μέσα στις 8 ημέρες που προβλέπει ο νόμος.
Και το παραιτήθηκε πότε. Έχω μόλις γυρίσει από την Κολομβία. Τρία χρόνια μετά. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα παραιτήθηκε. Και δεν έχω παρακολουθήσει ειδικότερα. Παραιτήθηκε τρία χρόνια μετά. Λοιπόν, αν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα και αν αποδεικνύονται έτσι, αυτό λέω. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν έχω καθόλου προλάβει να ασχοληθώ. Πρέπει όμως οι βουλευτές να είναι τυπικοί στι πρόνοιες και τις προβλέψεις του νόμου. Ασφαλώς. Εννοείται. Νομίζω ότι το πράξατε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όλοι το κάναμε. Εντάξει, ασφαλώς πρέπει να είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν αρκεί να είσαι τίμες, πρέπει να. Και το δείχνεις κιόλας. Μάλιστα. Έτσι είναι. Ναι. Προφανώς. Λοιπόν, μένουμε στο γεγονός ότι θα δούμε στο τέλος Ιανουαρίου εάν η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Να το κάνουμε λίγο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αντέχει η χώρα μας εκλογές? Ακόμη και αν πρέπει να το κάνει ο κύριος Τσίπρας, με τη δική σας ρητορική, ότι να μην μας είναι ο είπε, γιατί αν αντέχει η χώρα. Αφού από την αρχή σου είπε ότι είναι κακό να γίνουν εκλογές τώρα. Κακό για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη. Για τη χώρα. Για τη χώρα είναι κακό να γίνουν εκλογές, είπε από την αρχή. Το είπα από την αρχή για τη χώρα. Θεωρώ δε ότι αυτή η αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι καταστροφική για τη χώρα, αλλά είναι και αυτοκαταστροφική. Διότι ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές, θα παραλάβει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Χωρίς να έχει μάθει τίποτα από την εμπειρία των προηγούμενων. Μην είπατε πριν ότι θα παραλάβει χάος. Θα παραλάβει μια πολύ. Γιατί οι εκλογές θα αποσταθεροποιήσουν ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, μια σχετική σταθεροποίηση, τα έσοδα τα οποία έχουν καλυτερεύσει, η απεργία που έχει λίγο πέσει, όλα αυτά τα οποία ακόμα οι πολίτες δεν τα συνειδητοποιούν κάθε άλλο. Δηλαδή, μπορεί να ζουν μια δύσκολη πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να αλλάξει λίγο το κλίμα. Να γίνουν κάποιες θέσεις εργασίας, αν γίνουν όλα αυτά. Αυτό θα πάει πίσω πολύ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή το συζητούσαμε και στο διάλειμμα και αναφέρομαι στα μπλοκάκια, κάνω ιδιαίτερη μνήμα στα μπλοκάκια, διότι αφορούν κυρίως νέο κόσμο, ο οποίος αμείβεται με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Πρέπει να τα ξαναδεί αυτά τα θέματα η κυβέρνηση. Γιατί δεν βγαίνει. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βγει όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλοι είναι και αποτέλεσμα μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται. Εδώ πέρα, ναι, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα πράγματα στο μέτρο για να μην ακριβώς χτυπηθούν οι νέοι, να μην φύγουν στο εξωτερικό όλη αυτή την τραγωδία, τη μεγάλη που ζει η χώρα. Για να έχει και εισφορές στο ασφαλιστικό που μπορεί να πολύ, κύριε Κουλογλού. Να είστε καλά.